τις μέρες που έπαιζε το Greece Next Top, την επόμενη πάντα τα αποσπάσματα που βλέπαμε. Γενικά, εσύ ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος είχες μία στάση συγκεκριμένη και πάρα πολλές φορές ήμασταν και υπέρ σου σε σχέση με όλα αυτά που συνέβαιναν μέχρι το σημείο της αποχώρησης της Εύης Ιωαννίδου. Εκεί εγώ προσωπικά και θα σου το πω, είδα μία Άννα την οποία δεν περίμενα ότι θα βλέπω. Έξαλλη. Τι έπαθες? Δεν έγινε κάτι. Απλά επειδή είχαμε. Το έχω αναφέρει κιόλας με τα τηλεοπτικά, ότι με την Εύη, ας πούμε, είχε συμβεί ένας διαπληκτισμός και με αποκάλυψε ότι πάλι δηλαδή και μπροστά μου δεν είμαι μοντέλο, έπρεπε να φύγεις προ Χριστού. Off camera, ναι, εσύ. Off camera, αλλά είχε αναφερθεί αυτό στην κάμερα. Οπότε εκεί πέρα ήμουν λίγο πιο τσιτωμένη. Εγώ πιο πολύ από τη χαρά μου που έμεινα στο παιχνίδι αντέδρασα έτσι. Δεν ήθελα να προσβάλλω την Εύη προσωπικά. Ήταν μια στιγμή έντασης που σίγουρα και εμένα δεν μου άρεσε δηλαδή αυτό που είδα. Δεν ήμουν εγώ βασικά, να το πω έτσι, γιατί γενικώς στη ζωή μου κρατάω ισορροπίες. Θέλω να είμαι σταθερή στις απόψεις μου και να μην δίνω σημασία. Δηλαδή και στο σπίτι τα ίδια έκανα. Δεν ήθελα να κοιτάω τις υπόλοιπες κοπέλες, να κοιτάω τον εαυτό μου, να μην έχω πολύ ανταγωνισμό, ας πούμε, να κοιτάω. Έφτασες σε ένα σημείο. Τόσο μέρη λίγο ένταση και πίεση. Η πίεση, δηλαδή είναι και η πίεση που είχαμε γενικώς. Και στην τηλεόραση, αν γίνει κάτι τόσο, θα γίνει τόσο σίγουρα. Οπότε. Ναι, αλλά δεν έγινε με κάποιο άλλο κορίτσι, έγινε με την Εύη. Με την Εύη, με αυτόν τον τρόπο. Απλά αυτό επειδή πολλές φορές και εγώ δεχόμουν σχόλια, ας πούμε. Δηλαδή, όπως αυτό που σας είπα, που με αποκαλούσε ότι δεν είμαι μοντέλο, ή τότε και στον αναπτήρα, ας πούμε, το παιχνίδι που είχε γίνει, που έλεγε ότι πρέπει να φύγει Μανατίδου, συνέχεια Μανατίδου. Και οπότε εγώ χάρηκα για την παραμονή μου, δεν το περίμενα. Δηλαδή ήταν κάτι που. Ήταν μια. Σίγουρα και η Εύη ωραία γυναίκα. Μια δικαίωση. Δεν τα λέω τώρα. Καλά, το ότι είναι ένα 80 δεν σημαίνει τίποτα. Τα πήγες εξαιρετικά μέσα στην. Προσπάθησα πάρα πολύ, σίγουρα. Έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Καθώς